Σε δωρεά φωτεινών πληροφοριακών πινακίδων και εξοπλισμό σήμανσης προχώρησε ο Εμπορικός Σύλλογος Αλεξανδρούπολης προς το Δήμο Αλεξανδρούπολης. Ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης, κ. Ευάγγελο Λαμπάκης, απέστειλε ευχαριστήρια επιστολή προς τον Εμπορικό Σύλλογο Αλεξανδρούπολης και τον Πρόεδρο του κ. Κωνσταντίνο Χατζημιχαήλ, την οποία παραθέτουμε. Σε συνέχεια τη 27 Πρώτου 2016 ομόφωνη απόφαση από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αλεξανδρούπολη στι 10 Αυγούστου 2016 σχετικά με την αποδοχή δωρεά φωτεινών πληροφοριακών πινακίδων και εξοπλισμού σήμανση από τον Εμπορικό Σύλλογο Αλεξανδρούπολη, θα ήθελα εκ μέρου του Δήμου Αλεξανδρούπολη και των συμπολιτών μα να εκφράσω σε εσά και το Διοικητικό Συμβούλιο του Εμπορικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολη τι ερμέ ευχαριστίε μα για την πρωτοβουλία σα να δωρήσετε φωτεινέ πληροφοριακέ πινακίδε και εξοπλισμό σήμανση. Θεωρούμε σημαντικό να τονιστεί ότι τέτοιε δράσει στα πλαίσια τη καλή συνεργασία, τη κοινωνική αλληλεγγύη και συνεργασία για την αναβάθμιση τη ποιότητα ζωή στον τόπο μα πρέπει να αποτελέσουν οδηγό και θετικό ερέθισμα για όλου, τόσο σε θεσμικό όσο σε συλλογικό ή προσωπικό επίπεδο. Στο πλαίσιο καλύτερη εξυπηρέτηση των συνδυμωτών μα και των επισκεπτών τη πόλη και προ την κατεύθυνση τη ομαλότερη και ασφαλέστερη διεξαγωγή τη κυκλοφορία στην ευρύτερη περιοχή των οδών Εθνική Αμήνη Αναστασίου Μακρύ, καθέτων αυτή και Γερολίμπου, ο Δήμο δράμασε συνεργασία με την τροχιά δράμα από την Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου 2016 θα προβεί στη μονοδρόμηση τη οδού Αναστασίου Μακρύ από το ύψο τη οδού Κοζάνη ω και την οδό Εθνική Αμήνη με κατεύθυνση προ την Εθνική Οδό Αμήνη. Από την περασμένη Παρασκευή μεταφέρθηκαν και στεγάζονται πλέον οι υπηρεσίε του Δήμου όπω το Ληξιαρχείο και το Γραφείο Δηματολογίου του Δήμου Αλεξανδρούπολη στο κτίριο τη Παλιά Δημαρχία επί τη οδού Ηρεών Πολυτεχνείου. Ο λόγο η καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και η αποσυφόρηση τη Δημαρχία. Έτσι έχουν συγκεντρωθεί στο παλιό Δημαρχιακό Μέγαρο, στο Ισόγειο, τα κέντρα εξυπηρέτηση πολιτών και στο δεύτερο όροφο τα δημοτολόγια και εντό ολίγου λίγο θα μεταφερθεί και το ληξιαρχείο. Επίση θα μεταφερθούν σύντομα στα Ισόγεια και τα γραφεία του ΟΓΑ για να μην χρειάζεται να ανεβοκατεβαίνουν ορόφου ηλικιωμένοι. Ο Σύλλογο Εθελοντών Εμοδοτών Νέα Ωριστεάδα, Άγιος ο Ιαματικός, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων της πόλης Αγγέλων Φως 2016, διοργανώνει εθελοντική αιμοδοσία και δειγματοληψία για δότες μυελού των οστών την Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου 2016 και ώρα 9.30 έως τις 1.30 το μεσημέρι, στο πολιτιστικό πολύκεντρο Νέα Ωριστεάδα.